I would like to share with you now, I would like to surprise you and tell you that Manos Eleftheriou is actually with us tonight. Yes. Is he, Manos, is he there? Oh, he's there. Γεια χαρά. Μάνο, καλησπέρα. Κανείς. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σε όλους. Μάνος Ελευθερίου. Και σε σένα ιδιαιτέρως. Μάνο μου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που κάνεις για μένα. Μην ξεχνάς ότι εμείς εδώ ζούμε, είμαστε μια μικρή επαρχία, ολόκληρη Ελλάδα, μια μικρή επαρχία στον πλανήτη της γης. Λοιπόν, εγώ σκέπτομαι αυτή την ώρα και ορισμένα άλλα πράγματα, ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές οι Έλληνες της Αμερικής βοήθησαν πάρα πολύ την Ελλάδα, ιδιαίτερα στα χρόνια του πολέμου του 1940, ήρθαν πάρα πολύ εδώ και πολέμησαν. Και ακόμα και παλαιότερα, δηλαδή στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, ήρθαν από την Αμερική Έλληνες οι οποίοι δυστυχώς επήγαν για εκεί που δεν γυρίζει κανένας πίσω στον κόσμο. Αυτό δεν το έχει ξεχάσει κανένας. Ήταν μια δωρεά που έκαναν οι Έλληνες της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα που περνάμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, θα ήθελα να παρακαλέσω τους Έλληνες Αμερικής τουλάχιστον να μας συνδράμουν ηθικά, δηλαδή να μας δίνουν θάρρος, να μας βοηθούν ηθικά, όχι υλικά, γιατί παραπάει το πράγμα να είμαστε πια όλα τα χρόνια με το χέρι απλωμένο και να ζητάμε βοήθεια. Ηθικά τουλάχιστον, ξέρω ότι όλοι μας αγαπάτε και αυτοί που μένετε στην Αμερική και στα άλλα μέρη του κόσμου αγαπάνε την πατρίδα μας διπλά από μας. Λοιπόν, αυτή την αγάπη θέλω να την στέλνετε, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρετε, να γίνει γνωστή αυτή η αγάπη στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Ευχαριστούμε, Μάνο μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τους Έλληνες της Αμερικής. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ζει κανείς σε μια χώρα που η πρώτη γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά, είναι δύσκολο για αυτόν να αγαπήσει και να μοιραστεί τραγούδια με πιο βαθύ στίχο, πιο βαθύ νόημα και πιο δύσκολη γλώσσα από ότι πιο ελαφρά τραγούδια, πιο εύκολα. Γιατί πιστεύεις ότι έχει αξία να μένει κανείς κοντά στην πατρίδα του μέσω της γλώσσας και μέσω της ποίησης? Μα η γλώσσα είναι η πατρίδα μας. Έτσι. Τώρα, εάν ένα τραγούδι ακουστεί περισσότερο, δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι η μαγεία της μουσικής. Τα λόγια τα δικά μου, αυτά που κάναμε μαζί τουλάχιστον, μπορεί να είναι καλά, θαυμάσια κλπ. Κλπ. Εντάξει. Εάν δεν ήταν η μαγεία της μουσικής που έβαλες εσύ ο ίδιος στους στίχους, τα τραγούδια θα ήταν νεκρά, θα ήταν λόγια μονάχα. Ενώ η μουσική που έβαλες ήταν ό,τι έπρεπε για αυτούς τους στίχους, ειδικά. Σε ευχαριστώ, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σε ευχαριστήσω διπλά, όχι μόνο που μου έκανες την τιμή να μου κάνεις στίχους, να μου μελοποιήσεις στίχους, αλλά το ότι πέτυχες πολύ περισσότερα πράγματα από όσα περίμενα εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τα τραγούδια της δουλειάς μας. Ξέρω ότι θα μείνεις κοντά μας και θα τα ακούσεις. Σε ευχαριστώ πολύ που κάθισες μέχρι τέτοια ώρα ξημερώματα Ελλάδας για να είσαι κοντά μας. Σε ευχαριστώ εγώ ίδιος προσωπικά για τη μεγάλη τιμή που μου έκανες και τη χαρά. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπάμε όλοι και είμαστε έτοιμοι καλά. Να σε τραγουδήσουμε. Γεια χαρά. Γεια. Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ και καλή επιτυχία να έχετε.